αυτό που θα έκανα διαφορετικό ήταν την ημέρα που γινόταν αυτό, οπωσδήποτε θα ήμουν σίγουρη ότι ήταν κάποιος πάνω σε αυτό το χτίριο. Τέλος, δεν θα με νοιάζε. Η πρώην ειδική πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Εύη Πούμπουρας, αναλύει στον Αλφα τα μοιραία λάθη που έγιναν τη μέρα της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι μόνο δεν πήγε κάποιος να είναι πάνω στο χτίριο αυτό, αλλά δεν νομίζω είχαν βάλει κάποιον. Βάλανε σνάιπερ μέσα στο χτίριο. Τι να τον κάνω μέσα στο χτίριο. Πήγε με ποδήλατο, με το όπλο του, σκαρφάλωσε πάνω και ανέβηκε από το χτίριο. Είναι παράδεκτο πράγμα. Για την πρώην ειδική πράκτορα που συμμετείχε στις ομάδες υψηλής προστασίας του Bill Clinton, του George Bush και του Barack Obama, μεγάλο λάθος ήταν ο σχεδιασμός στην επικοινωνία μεταξύ των αστυνομικών διαφορετικών υπηρεσιών. Αυτή η αστυνομία, τον Butler, είχε δει αυτό το άτομο και περίμενε 40 λεπτά να επικοινωνήσει με την ασφάλεια του Trump. Και όταν επικοινώνησαν με την ασφάλεια του Trump, τους είπαν απλά έχουμε ένα άτομο που φαίνεται λίγο περίεργο, το λέμε suspicious. Όλοι αυτοί δουλεύουν ξεχωριστά, δηλαδή έχουν το δικό τους radio frequency όταν μιλάνε στα ράδιο, ο καθένας έχει το δικό τους το κανάλι, κάτι δεν έγινε σωστά. Όταν αναλαμβάνεις την προστασία ενός στόχου, δεν σκέφτεσαι πώς να τον φυλάξεις, αλλά μπαίνεις στο μυαλό αυτού που θέλει να κάνει κακό, εξηγεί η έμπειρη πράκτορας. Αν ήμουν εγώ και ήθελα να κάνω κακό, τι θα έκανα και πώς θα το έκανα. Και όταν στέκεσαι εκεί πάνω στο stage που μιλάει ο πρόεδρος, θα κοιτάς τριγύρω σου, το λέμε 360. Κάνουμε το 360 και κοιτάμε να δούμε που... Ποιος μπορεί να με δει. Με καταγωγή από τη Χίο και το Κιλκίς, η Εύη Πούμπουρας, που έγραψε το βιβλίο «Γίνε άτρωτος», ζει στην Αμερική και αυτή την περίοδο εργάζεται ως αναλύτρια θεμάτων ασφαλείας σε δίκτυα εθνικής εμβέλειας. Όταν πω της μητέρας μου, μα έκανα συνάντηξη με το Αλφα. Ω, το Αλφα, άστο, το δικό μου το κανάλι στην Αμερική που είναι κρατικό, χαμπάρι δεν παίρνει. Άμα της πω έκανα συνάντηξη με το Αλφα, είδες το παιδί μου στο Αλφα είναι.